Καλημέρα. Η τελευταία Κυριακή του χρόνου, Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019. Είμαστε εδώ παρέα. Φοράω μια από τις πασμίνες που μου έχει κάνει δώρο η Σούζη. Σούζη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να σε ευχαριστώ σε κάθε vlog, νομίζω. Έφτιαξε καφέ. Αχ, είναι καυτός. Φτιάξτε κι εσείς και πάμε να κάνουμε ένα καυτό θέμα. Τι να κάνω για να μην με θεωρεί δεδομένη. Ωραίο ερώτημα, ε. Ωραίο. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Είμαι μια κοπέλα 22 ετών. Καλώς όρισες. Καλημέρα. Τα τελευταία 2 χρόνια σχεδόν διατηρώ μια σχέση με ένα παιδί κατά 5 χρόνια μεγαλύτερο μου. Όταν ξεκίνησε η σχέση, ήμασταν ερωτευμένοι και οι δυο. Περνούσαμε πολλές ώρες μαζί και βρισκόμασταν σχεδόν κάθε μέρα. Είχαμε και μερικές ζήλιες από πλευράς του στυλ «Δεν θέλω να βγαίνεις μόνη σου, θέλω να πηγαίνουμε μαζί όπου πάμε». Έτσι καθιερώθηκε το μαζί. Δεν μας πείραζε, περνούσαμε ωραία. Το ίδιο όμως ίσχυε και για εκείνον. Αν δεν μπορούσα να βγαίνω εγώ, δεν μπορούσε και εκείνος. Τον πρώτο χρόνο ήταν όλα υπέροχα. Τον αγάπησα και τον αγαπάω πιο πολύ από εμένα και αυτό δεν είναι σωστό, έχεις δίκιο. Δεν είναι σωστό να αγαπάμε τον άλλο περισσότερο από εμάς. Ξέρω ότι πρέπει πρώτα απ' όλα και όλους να έχουμε τον εαυτό μας. Πριν από περίπου 2 μήνες ήταν μέσα στα νεύρα ο φίλος μου. Γι' αυτό τον έβαλα κάτω για να μου πει τι συμβαίνει. Μου είπε στην αρχή ότι δεν ήξερε τι του συμβαίνει, ότι είχε πολλά θέματα να αντιμετωπίσει που τον άγχωναν. Τον ξαναρώτησα και μου είπε πως έχει βαρεθεί τη φάση μας, αλλά δεν θέλει να χωρίσουμε. Μόνο να έχουμε περισσότερο προσωπικό χρόνο, γιατί τόσο καιρό είμαστε αυτοκόλλητοι. Δηλαδή να πηγαίνουμε και για κανέναν καφέ μόνοι μας. Εγώ το δέχτηκα, διότι αυτό είναι και το φυσιολογικό. Λίγο απότομο δεν ήρθε αυτή η αλλαγή. Τώρα δούμε. Παρ' όλα αυτά, επειδή η συμπεριφορά του άλλαξε πολύ γρήγορα, εκείνος ζήτησε το μαζί, εκείνος ζητάει τώρα προσωπικό χρόνο, άρχισα να αμφιβάλλω και εγώ στη θέση σου θα φεύγαλα νομίζω. Για αυτή την αλλαγή που έρχεται ξαφνικά. Επίσης άρχισαν κάποιοι τσακωμοί, επειδή λόγω της αλλαγής που ήθελε, εγώ άρχισα να ζηλεύω. Πρόσφατα μου είπε ότι δεν είναι πια ερωτευμένος, γιατί ζηλεύω. Α, καλά ρε φίλε, είσαι πολύ έξυπνος εσύ, α. Δεν είσαι πια ερωτευμένος επειδή ζηλεύει. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είσαι πια ερωτευμένος, το δείχνεις πως δεν είσαι πια ερωτευμένος και γι' αυτό ζηλεύει. Όχι, δεν είσαι πια ερωτευμένος επειδή ζηλεύει. Έλα, αγοράκι μου. Είσαι 5 χρόνια μεγαλύτερος από το κορίτσι, αλλά είσαι πολύ μικρότερος από εμάς. Έλα τώρα. Αυτό πώς λέγεται. Λέγεται προετοιμάζω την κοπέλα να με χωρίσει αυτή. Και δεν τον αφήνει. Πρόσφατα μου είπε ότι δεν είναι πια ερωτευμένος γιατί ζηλεύω. Εδώ γελάσαμε. Όλοι μαζί γελάστε. Ομαδικά. Αυτό. Και δεν τον αφήνω να ευχαριστηθεί τον προσωπικό χρόνο που μου ζήτησε. Ενώ εγώ απλά μπορεί να ρωτήσω πού και με ποιου είναι για να ξέρω. Και εκείνο να το πάρει σαν ανάκριση. Είπε επίσης πως είναι λογικό μετά από 2 χρόνια να μην υπάρχει έρωτας. Με αγαπάει και αυτό φτάνει να του πεις ότι δεν είστε παντρεμένοι με παιδιά. Είστε πολύ νέοι άνθρωποι και άμα του τελείωσε ο έρωτας να τελείωσε και τη σχέση και τελειώνει η κουβέντα. Δεν είναι λογικό μετά από 2 χρόνια σε μια σχέση που είναι καλή σχέση να μην υπάρχει έρωτας. Δεν είναι λογικό. Το να σε αγαπάει σαν φίλη δεν φτάνει. Πιστεύω πως με θεωρεί δεδομένη. Και αφού έδεσε το γάιδαρό του, όπως λένε, τώρα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Είμαι εκεί όποτε με χρειαστεί, του συμπαραστέκομαι και του δείχνω την αγάπη μου με κάθε τρόπο. Τι να κάνω για να μην με θεωρεί δεδομένη. Να το χωρίσεις. Συγγνώμη, ήρθε αυθόρμητα, αλλά. Να πάψεις να είσαι δεδομένη. Κορί, ανά πάσα στιγμή μέσα σε μία σχέση, μέσα σε ένα γάμο, και άνθρωποι που είναι και ερωτευμένοι, ξέρουν ότι ο άλλος. Άμα του. Σου πω για μας. Με τον Παναγιώτη είμαστε σχεδόν 4 χρόνια μαζί. Ανά πάσα στιγμή γνωρίζω και εγώ, γνωρίζει και εκείνος, ότι άμα μας βιδώσει, άμα δεν είμαστε ευτυχισμένοι, θα φύγουμε. Δεν είμαστε δεδομένοι. Κανείς δεν είναι δεδομένος, κανένας δεν σημαίνει ότι ο άλλος με αγαπάει και ο άλλος μου φέρεται καλά, ότι εγώ τον θεωρώ δεδομένο. Δεν υπάρχει κανείς δεδομένος. Τι να κάνει για να μην σε θεωρεί δεδομένη, να πάψει να είσαι δεδομένη και επίση δεν μπορεί να μπει μέσα στο μυαλό του, να το αλλάξει το μυαλό του, να μην σε θεωρεί δεδομένη. Δεν ξέρω αν έχει κάτι που μπορεί να κάνει εσύ. Ρωτά παρακάτω. Μπορεί κάποιο να ξαναερωτευτεί μέσα στη σχέση. Εγώ είμαι ακόμα ερωτευμένη μαζί του και θέλω να τον κάνω να είναι και εκείνο. Σα ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Λοιπόν, τι να κάνω για να μην θεωρούμε δεδομένη και αν μπορεί κάποιος να ξαναερωτευτεί μέσα στη σχέση. Λοιπόν, έχει τύχει, μου έχει τύχει όχι ως προσωπικά, γιατί εγώ δεν, στη θέση σου μωρό μου, δεν θα καθόμουν να έχω το όποιος και ο πρώτος μου να ήταν και χρυσός να ήταν και ασημένιος να ήταν και δεν ξέρω εγώ τι, δεν θα καθόμουν εκεί πέρα να ανέχομαι να πάρει το χρόνο του και δεν είναι ερωτευμένος και θα με ξαναερωτευτεί, όχι με. Είναι αρκετά πολύτιμος ο εαυτός μας για να μας συμπεριφέρονται σαν να είμαστε αναλώσιμοι. Δεν είμαστε αναλώσιμοι. Δεν είναι. Ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Και αν ο άντρας που είναι δίπλα σου, αν το αγόρι που είναι δίπλα σου, αν το, ο σύντροφος σου, η σύντροφος σου δεν σε θεωρεί μοναδικό, δεν είναι κάτι αυτό που πρέπει να το ανέχεσαι, να το ανέχομαι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σοβαρό μιλάμε τώρα. Και είσαι και μόνη της 22 χρόνια, είσαι πάρα πολύ μικρή, είσαι πάρα πολύ νέα, είναι όλη η ζωή μπροστά σου. Δηλαδή, καταδικάζεις τον εαυτό σου από τώρα να ζεις σε μια μιζέρια που να είσαι με κάποιον ο οποίος να νιώθει ότι το θέλεις τόσο πολύ και σου κάνει τη χάρη να είστε μαζί. Α, καλά. Λοιπόν, το έχω δει στο γραφείο, ζευγάρια τα οποία ξεκίνησαν νωρίς τη σχέση τους και έφτασαν σε ένα κορεσμό να χωρίσουν και μετά από ένα χρόνο, δύο χρόνια να τα ξαναβρούν. Και να τα ξαναβρούν κάτω από νέες συνθήκες. Όντας πιο συνειδητοποιημένοι και ο ένας και ο άλλος για τον εαυτό τους και για το τι θέλουν από μια σχέση και να πάει καλά η σχέση τους. Εάν παραμείνει σε αυτή τη σχέση κάτω από αυτές τις συνθήκες, θα ξεφτύσει και θα ξεφτύσει και θα ξεφτύσει. Και κάποια στιγμή θα φτάσει στο σημείο να πεις «Δεν μας χεύρενταλάρα», ας πούμε. Αυτό θα πεις στο τέλος της ημέρας. Γιατί, όπως πολύ ορθά έχεις εντοπίσει εσύ ίδια σε αυτά που γράφεις, πρέπει να αγαπούμε τον εαυτό μας πάνω απ' όλα και να φροντίζουμε τον εαυτό μας πάνω απ' όλα. Εσύ ζητάς από μένα να σου δώσω συμβουλές πως να βάσεις τον εαυτό σου κάτω από τον άλλο. Όχι, δεν θα σου δώσω τέτοιες συμβουλές. Κατά τη γνώμη μου, όχι να το χωρίσεις επειδή θέλει να βγαίνει μόνος του. Δεν είναι κακό να βγαίνει μόνος του κάποιος. Είναι πολύ φυσιολογικό στις αρχές μιας γνωριμίας να θέλουμε να είμαστε συνέχεια μαζί και μετά, άμα περάσει καιρός, να είναι εντάξει να είμαστε και ξεχωριστά. Ας πούμε, εγώ την πρώτη χρονιά μου με τον Παναγιώτη, τη δεύτερη χρονιά που είχα κάνει. Ναι. Πρωτού γνωρίσω τον Παναγιώτη το 15, το 16, είχα πάει στην Αθήνα, πήγαμε στην Αριστονίκη, πήγαμε σε συνέδρια, αυτά μόνη μου. Μετά που γνώρισα τον Παναγιώτη δεν μπορούσα να πάω μόνη μου. Και το 17 που ήρθα στην Ελλάδα για τις παρουσιάσεις και το 18 ήθελα τον Παναγιώτη οπωσδήποτε μαζί μου. Από ένα σημείο και μετά όμως μπορούσα να έρχομαι και μόνη μου. Και ήρθα τώρα, ήρθα 9 μέρες. Τις 4 του τηλεφώνησα, έκλεισε εισιτήριο και ήρθε. Αλλά μπορώ να ζήσω και χωρίς εκείνον. Με την έννοια ότι μιλάμε στο τηλέφωνο, στα μηνύματα. Και τι σημαίνει θεωρεί ότι ζηλεύει επειδή το ρωτά που πάει και με ποιου είναι. Ενώ φίλο σου, δίκιο σου, ξέρει που πάει και με ποιου είναι. Τι σημαίνει είμαι ζηλιάρα επειδή ρωτάω που πάει και με ποιου είναι. Είναι πάρα πολύ πιθανόν ο φίλο σου να παίζει το ματάκι του και δεν ξέρω και τι άλλο του να παίζει. Δεν ξέρω, δεν παίρνω όρκο. Είσαι 25, 22, είναι αυτό 27. Μπορεί ο άνθρωπος να ξενέρωσε, μπορεί να θέλει να κάνει άλλες γνωριμίες, να κάνει άλλα τέτοια. Μην κάθεσαι εκεί πέρα να ανέχεσαι τέτοιου είδους υποτίμηση, του στυλ να σε βγάζει τρελή, όταν ζηλεύεις παράλογα, να σου λέει ότι δεν είναι ερωτευμένος μαζί σου, αλλά σε αγαπάει. Δεν είστε παντρεμένοι με παιδιά και εγγόνια για να σου λέει δεν είμαι πλέον ερωτευμένος μαζί σου, αλλά σε αγαπάω. Εγώ σου λέω και τον άντρα μου είμαι παντρεμένη μαζί του. Αν έρθει να μου πει δεν είμαι ερωτευμένος πλέον μαζί σου, αλλά σε αγαπάω, θα του πω και εγώ σε αγαπάω τόσο πολύ που σου δίνω την πλήρη σου ελευθερία. Πάρ την τώρα. Όλοι φύγε. Δεν υπάρχει λόγος να είναι δύο άνθρωποι μαζί παρεκτός από την ερωτική αγάπη. Το να λες δεν είμαι ερωτευμένος, αλλά σε αγαπάω σημαίνει δεν έχω ερωτική αγάπη. Σημαίνει έχω συνήθεια ή έχω τη βολή μου ή έχω την κοπέλα η οποία θα με στηρίξει ή το πρόσωπο το οποίο θα μου σταθεί με όλους τους τρόπους. Και αυτό σημαίνει και σε γυναίκες. Έχει γυναίκες που λένε δεν είμαι ερωτευμένη με τον άνδρα μου ή με τον σύντροφο μου, αλλά τον αγαπάω. Αγαπάω αυτά που με αγοράζει, αγαπάω την οικονομική ασφαλεία που μου δίνει, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ξυπνήστε, ξύπνα κόρη, ξύπνα. Όχι ότι είσαι κοιμισμένη, απλώς είναι η πρώτη σου ερωτική σχέση και είναι φυσιολογικό αυτή τη στιγμή να νιώθεις ότι χάνεις τη γη κάτω από τα πόδια σου, γιατί αυτός δεν θέλει πια να είσαι αυτοκόλλητη. Καλά κάνεις και το προσέχεις ότι αυτός ήθελε να είσαι αυτοκόλλητη και αυτός τώρα θέλει χρόνο και χώρο. Άρα είναι ίσως και λίγο παρορμητικός, δεν σκέφτεται πολύ σοβαρά, δεν είναι σταθερός στις αποφάσεις του, δεν ξέρω. Όπως και να έχει όμως, πώς να μην είσαι δεδομένη. Με το να μην είσαι δεδομένη, όταν ο άλλος σου λέει πως δεν είναι ερωτευμένος μαζί σου, του δίνεις τον αέρα του.
Bye! Bye! Δεν σε θέλουμε, Σωτήρινος, μαζί μας. Δεν σε θέλουμε. Δεν μας κάνεις.